Κύπρος, Ιούλιος 1974. Ο τραγικός μήνας. Η ώρα μηδέν για τη Μεγαλόνησο. 15 Ιουλίου, το πραξικόπημα που οργανώνει η ελληνική χούντα για να ανατρέψει τον Μακάριο. Συντρίμια, αδελφικό αίμα, εμφύλιος. Το ξεκίνημα των μεγάλων δεινών. Υπήρχε μία ασυδοσία. Σκοτωνόντουσαν άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Κάποιοι συνέχιζαν ενόπλως την αντίσταση σε προάστια της Λευκωσίας. Η Λευκωσία ήταν μια νεκρή, παγερή πόλη, βυθισμένη στο σκοτάδι, με περιορισμό κατοίκων. Ήταν μια εφιαλτική εμπειρία οπωσδήποτε. Το πραξικόπημα εκείνο δεν πλήγωσε σωματικά τον Μακάριον, όμως πλήγωσε βαθύτατα την ψυχή του, όλες εκείνες σφαίρες και τα βλήματα, χιλιάδες που έπεσαν, είναι την ψυχή του που επλήγωσαν οπωσδήποτε. Και βεβαίως και το σώμα της Κύπρου, αν μπορώ να πω. Ήταν κάτι το φοβερό. Ιστορικά πιστεύω ότι είναι ένα από τα φοβερότερα εγκλήματα που έγιναν στην ιστορία του ελληνισμού. Χωρίς προηγούμενο, θα έλεγα. Άνοιξε τις κερκόπορτες της Κύπρου στις ορδές του Ατήλα, ο οποίος ανέμενε από χρόνια μια καλή ευκαιρία για να εισβάλλει. 20 Ιουλίου 1974. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Ατήλας. Κεφάλαιο πρώτο ενός δράματος το οποίο θα κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πληγές που θα παραμείνουν ανοιχτές για πάρα πολλά χρόνια. Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου, 18 χρόνια μετά την εισβολή. Η ζωή φαινομενικά συνεχίζεται ήρεμη. Ο τόπος έχει προκόψει, αλλά ο εφιάλτης εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα, πολύ δίπλα. Λίγες μόνο εκατοντάδες μέτρα έξω από το κέντρο της πόλης. Μακάριος, ο πρωταγωνιστής του δράματος. Εμπνευστής αλλά και στόχος. Δέκτης λατρείας, αλλά και μίσους. Θήτης και θύμα. Ο άξονας, γύρω από τον οποίο κινήθηκαν όλα. Η κυρίαρχη φυσιογνωμία σε μια ατέλειωτη σειρά από πολιτικές ίντριγκες, αντιπαραθέσεις και διεθνείς διαβουλεύσεις. Κυρίαρχη φυσιογνωμία και σε ορισμένες καθοριστικές φάσεις, οι οποίες καταγράφονται στην δεκαετία του 70. Κύπρος, Νοέμβριος 1963. Ο πρόεδρος Μακάριος, με υπόμνημά του προς τον Τούρκο αντιπρόεδρο Κιουτσούκ, ζητάει μεταβολές σε 13 σημεία του συντάγματος. Δημιουργείται εκρηκτική ατμόσφαιρα. Επεμβαίνει η Άγκυρα, απειλώντας με στρατιωτική επέμβαση. Γίνονται σειράξεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μερικούς μήνες αργότερα, και ενώ η κατάσταση έχει πλέον οξυνθεί στη Μεγαλόνησο, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει την αποστολή στρατού για ενίσχυση της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς. Σχηματίζεται έτσι η ελληνική μεραρχία, η οποία αριθμεί περισσότερους από 7.000 άντρες. Μας είπαν ευθέως ότι πρέπει να σωθεί η Κύπρος και βεβαίως η περαιτέρω αποστολή σας θα είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτό το σημειώνω, το τονίζω όλος ιδιαίτερος. Διότι ήταν η επαρχή δημιουργίας μιας ιδιαίτερας ψυχολογίας μέσα στην ψυχή των αργότερα συμμετασχόντων στο κυπριακό θέμα Ελλήνων στρατιωτικών. Μια ψυχολογία η οποία συνέθεσε αυτήν την έσω αποστολή από την οποία δεν απαγιστρώθηκε ο κόσμος. Μια ψυχολογία η οποία οδήγησε και στο σφάλμα εκ μέρους των στρατιωτικών όταν αργότερα κατά κατάχρηση να ανέλαβαν την εξουσία δια της αποφάσεως του πραξικοπήματος και της μετέπειτα επελθούσης καταστροφής. Αλλά όμως όταν αναπτύσσονται και καλλιεργούνται σε τρεις μικρογενειές αξιωματικών τα ιδανικά, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το ιδανικό της ενώσεως, δεν είναι δυνατόν να ξεχαστεί. Έφτασε τελικώς στο πραξικόπημα. Μία πράξη η οποία από πρώτη σκέψη μπορεί να χαρακτηριστεί προδοτική, η οποία από την πλευρά τη δική μου δεν ήταν, διότι δεν υπήρξε προδοτική, ήταν μία πράξη μη σόφρον, μία πράξη
κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πρόχειρα, σαφώς επιπόλαια και κατά κατάχρηση της αποστολής τους το απεφάσισαν και βεβαίως γι' αυτό όφιλε η πολιτεία να τους τιμωρήσει όπως και τους τιμώρησε. Κύπρος, Φεβρουάριος 1968. Προεδρικές εκλογές με κυρίαρχο υποψήφιο τον Μακάριο και αντίπαλό του τον εκπρόσωπο των λεγόμενων ενωτικών, τον ψυχίατρο Τάκη Ευδόκα. Ο Μακάριος θα επανεκλεγεί πρόεδρος με το συντριπτικό ποσοστό 95,45%. Γνώριζα ο ίδιος ότι δεν πρόκειτο να κερδίσω τις εκλογές, απλώς ήταν να αρχίσει μια οργανωμένη αντίδραση εναντίον του τότε καθεστώτος, με το να σταθούμε εναντίον του Μακαρίου και να οργανωθούμε με αφορμή τις εκλογές. Στις εκλογές, ναι. Ποιο ήταν το πολιτικό κλίμα σε εκείνες τις εκλογές? Το πολιτικό το κλίμα ήταν τότε εκφοβισμοί, να μιλήσουμε ελεύθερα δεν μας άφηναν, στο ραδιόφωνο δεν μας άφησαν να μιλήσουμε, στην τηλεόραση επίσης. Η βασική συγκέντρωση που κάναμε εδώ στη Λευκοσία 2 μέρες πριν τις εκλογές, την διέλυσαν με γιαούρτια, με κόψαν τα μεγάφωνα, με πέτρες κτλ. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση πραγματικής καταπίεσης και ανελευθερίας, θα έλεγα. Κύπρος, Μάρτιος 1970. Έκριθμη η κατάσταση. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των οπαδών της Ενωτικής Παράταξης και των Μακαριακών γίνονται όλο και οξύτερες. Κυκλοφορούν έντονα οι φήμες ότι υπάρχει σχέδιο δολοφονίας του Μακάριου. Η απόπειρα δολοφονίας γίνεται τελικά στις 8 Μαρτίου 1970. Στις 7 το πρωί, ένα ελικόπτερο απογειώνεται από την Αρχιεπισκοπή για να μεταφέρει τον Μακάριο στη Μονή Μαχαιρά, όπου γίνεται το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα Αυξεντίου. Ένοπλοι πυροβολούν από παρακείμενο κτίριο και χτυπάνε το ελικόπτερο. Τραυματίζεται ο πιλότος, αλλά ο Μακάριος γλιτώνει ως εκ θαύματος. Αισθάνομαι οδύνην βαθυτάτην, διότι ευρέθησαν Έλληνες Κύπροι, ενεργούντες αυτοβούλως ή ως όργανα άλλων, οι οποίοι απετόλμησαν τη αύτην απόπειραν. Η απόπειρα η δολοφονική εναντίον του Μακαρίου, του Μαρτίου 1970, όπως αποδεικνύεται πια με τις μαρτυρίες και αυτών που μετήχαν ως φυσική αυτούργη, ήταν η απαρχή ενός πραξικοπήματος που έμεινε ημιτελές. Είχαν τεθεί από την προηγουμένη ημέρα σε κατάσταση συναγερμού τα τεθωρακισμένα και η καταδρομή της Εθνικής Φρουράς, είχαν ακυρωθεί άδειες αξιωματικών, προφανώς εν όψη του πραξικοπήματος. Την πρωία της Κυριακής εκείνης, της 8ης Μαρτίου 1970, μειχτό εκτελεστικό απόσπασμα επιχείρησε την κατάρριψη του ελικοπτέρου και τη δολοφονία του Μακαρίου. Προφανέστατα, μετά τη δολοφονία του Μακαρίου θα ακολουθούσε πραξικόπημα. Η κασία είναι πια αν θα ακολουθούσε και τουρκική εισβολή. Είπα για μειχτό εκτελεστικό απόσπασμα. Πράγματι αποδεικνύεται και από τις δίκες που έγιναν και από τις μαρτυρίες, επαναλαμβάνω, των φυσικών αυτούργων, ότι ο τοπικός εγκέφαλος του πραξικοπήματος, το κυπριακό μέρος του πραξικοπήματος, ας μην το κατανομάσω, δημιούργησε μειχτό εκτελεστικό απόσπασμα από Κυπρίους αντιθέτων παρατάξεων, δυσυρεστημένων οπαδών του άλλοτε Υπουργού Γιορκάτση και οπαδών του στρατηγού Γρίβα, οι οποίοι δεν ανήκαν βέβαια στην ΕΟΚΑΒΙΤΑ ακόμη τότε. Την απόπειρα εναντίον του Μακάριου θα ακολουθήσει μετά 7 ημέρες η δολοφονία του Πολύκαρπου Γιορκάτση, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ως συνένοχος στην απόπειρα. Η βία και η αντιβία αρχίζουν να κυριαρχούν στην Κύπρο και η δρομολόγηση της νέας απόπειρας και του πραξικοπήματος έχει ξεκινήσει. Αθήνα, 1970. Η Βουλή των Ελλήνων στο γύψο. Όλη η Ελλάδα στο γύψο. Η Χούντα παντοδύναμη. 2 απόστρατοι αξιωματικοί, οι στρατηγοί Γρίβας και Καρούσος, έχουν μυστικές συναντήσεις. Και οι δυο τους έχουν να επιδείξουν εθνική δράση στην Κύπρο κατά το παρελθόν και τους συνδέει η κοινή ανησυχία για το μέλλον.
Ανεφέρθη στην εν γέννη εσωτερική κατάσταση, μου είπε ποιες είναι οι απόψεις τις δικές μου, τις οποίες και διατύπωσα, και είδα ότι συμπέσαμε κυρίως στην ανησυχία ότι η παράτηση της εσωτερικής αυτής καταστάσεως στην Ελλάδα με την παραμονή της Χούντας στην εξουσία θα οδηγούσε σε κάποια καταστροφή και ότι χρέος μας ήταν δια της παρεμβολής μας να προλάβουμε αυτή την καταστροφή, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα, η προσπάθειά μας θα συνέδραμε στην ένωση των δυνάμεων όλων, οι οποίες ήταν καταμερισμένες, αν ενθυμίστε τότε, για να έχουμε ένα ταχύτερο και θετικότερο αποτέλεσμα. Κύπρος 1971. Ο Γρίβας έχει φτάσει κρυφά στο νησί για να οργανώσει αντίσταση. Εναντίον ποιου? Η μία πλευρά λέει ότι η αρχική πρόθεση του Γρίβα είναι να στραφεί αποκλειστικά και μόνον εναντίον της Χούντας των Αθηνών και ότι ο Μακάριος είναι επ' αυτού ενήμερος. Ενημερώθηκε σε αυτό και ο Μακάριος και κάποιοι πολιτικοί άνδρες του ευρωπαϊκού χώρου, οι οποίοι και ενέκριναν την κάθοδο του Γρίβα στην Κύπρο. Άλλοι αργότερα είπαν πως ένα τέτοιο πράγμα δεν ήταν αληθές. Ο Γρίβας περί αυτού με βεβαίωσε, τόσο πριν φύγει για την Κύπρο, όσο και μετά τη δική μου κάθοδος στην Κύπρο, όταν συναντηθήκαμε εκεί. Και εξακολουθούσε να με διαβεβαιώνει μέχρι την τελευταία στιγμή πρώτου θανάτου του, όταν πλέον λόγω των συμβάντων στην Κύπρο είχαν δημιουργηθεί τέτοιες καταστάσεις οι οποίες μας εβεβαίωναν ότι εξετρέπεται το θέμα, απεμακρύνεται από τον σκοπό και οδηγούσε στην καταστροφή στην οποία εμείς δεν επιθυμούσαμε. Το 1971 κατεβαίνει ο Γρίβας στην Κύπρο. Ναι. Λέγεται ότι αυτό έγινε εν γνώση του Μακαρίου. Όχι, δεν έγινε εν γνώση του Μακαρίου. Είναι ψευδέστατο ότι έγινε εν γνώση του Μακαρίου. Ο Μακάριος επληροφορήθη ότι ήρθε ο Γρίβας στην Κύπρο μετά την άφηξή του. Μετά την άφηξή του. Και τον είδε ύστερα. Τον είδε. Τον είδε μετά. Και μετά ο Γρίβας άρχισε την τρομοκρατική του δραστηριότητα. Αλλά δεν ήταν εν γνώση του Μακαρίου ότι θα ερχόταν ο Γρίβας πολύ δε περισσότερο με την έγκρισή του. Όχι. Από ό,τι τουλάχιστον μου είπε ο Γρίβας, οι περαιτέρω ενέργειες θα ήταν οι προοδευτικά και κατόπιν μεθόδου συγκρότηση μια ενεξορία ελληνικής κυβερνήσεως κάτω και έναρξης πολιτικο-διπλωματικής πιέσεως δια την πτώση εδώ της Χούντας. Και βεβαίως κάποιες άλλες εν συνεχεία ομαλές των δυνατών καταστάσεις οι οποίες ήταν αποτεθειμένες σε κάποια σενάρια που εγώ σαν μη πολιτικό πρόσωπο δεν μπορούσα να διεισδύσω στις λεπτομέρειες τους. Όμως δεν είχα κανένα λόγο να μην πιστεύω στα λόγια του Γρίβα, τα οποία ήταν έτσι. Είναι εκτός πραγματικότητας αυτά. Αυτά είναι εκτός πραγματικότητας. Εάν ήθελε ο Γιώργος Γρίβας Διγενής να κάνει αντιχουντικό αγώνα, μπορούσε να τον έκανε στην Αθήνα, όχι στην Κύπρο. Βεβαίως η Κύπρος δεν ήταν φύλα προσκύμενη προς το πραξικόπημα στην Ελλάδα. Ο Μακάριος ο ίδιος στην επιστολή που έστειλε στον Γκυζίκη στις 2 Ιουλίου 1974 έγραφε ότι δεν τρέφω ιδιαίτερα συμπάθεια προς τα στρατιωτικά καθεστώτα και ίδιος το δικό του μέσα στην Ελλάδα, η οποία εγέννησε και ελίκνησε την δημοκρατία. Αλλά είχε καθιερώσει ως κανόνα της πολιτικής συμπεριφοράς του να συνεργάζεται με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και αναγκαστικά συνεργαζόταν και με την κυβέρνηση της Χούντας, αλλά δεν έτρεφε, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα συμπάθεια. Όμως από αυτό μέχρι να οργανώσει εδώ πέρα ένοπλον ή άλλον αγώνα εναντίον της Χούντας είναι μεγάλη η απόσταση. Δεν ήταν μέσα στις προθέσεις του Μακαρίου, ούτε και ο Γρίβας, μην ξεχνάμε στο κάτω-κάτω ότι ο τουρκικός κίνδυνος πάντοτε επαπειλούσε την Κύπρον και δεν είχαμε την πολυτέλεια τέτοιων δραστηριοτήτων. Αλλά και ο Γρίβας όταν ήρθε στην Κύπρο δεν εξεδήλωσε καμιά επιθυμία ή δραστηριότητα αντιχουντική. Απλώς οργάνωσε την ΕΟΚΑ Β και άρχισε αγώνα εναντίον της κυπριακής κυβερνήσεως
εναντίον του Μακαρίου για να επιτύχει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα όπως διεκήρυσε. Και για να την επιτύχει, ανετίνασε αστυνομικούς σταθμούς, έκλεβε όπλα από την Εθνική Φρουράν, έκανε απαγωγές, έκανε και φόνους κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο πίστευε ότι θα ένωνε την Κύπρο με την Ελλάδα. Εσείς προσωπικά και από τις προσωπικές σας επαφές με τον Μακάριο, είχατε διαπιστώσει διάθεση να λάβει ενεργό μέρος σε μια πιθανή ανατροπή της κυβέρνησης της Χούντας? Δεν έτυχε να κουβεντιάσω κάτι τέτοιο. Βεβαίως ήταν υπέρ της δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ήταν ο Μακάριος, ήταν σύμβολο δημοκρατίας και ασφαλέστατα δεν ήταν ευτυχής με την παρουσία της Χούντας στην εξουσία στην Αθήνα. Αλλά προς χάρη του συμφέροντος της Κύπρου, το πιθανότερο είναι ότι θα απέφευγε ανάμειξη βίαιης ανατροπής της Χούντας. Λευκωσία, το Προεδρικό Μέγαρο, έδρα της πολιτικής εξουσίας του Μακάριου. Λευκωσία, το Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, έδρα της θρησκευτικής εξουσίας του Μακάριου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δύο ιδιότητες του πολιτικού και θρησκευτικού ηγέτη του έδιναν παντοδυναμία. Θα πρέπει να ανατρέξει κανείς την περίοδο της Αγγλοκρατίας για να κατανοήσει τα αίτια της διπλής ισχύος. Καταρχήν, η θέση του θρησκευτικού αρχηγού στο τότε υπόδουλο έθνος τον καθιστούσε ταυτόχρονα και πολιτικό αρχηγό, δηλαδή εθνάρχη. Και βέβαια, οι συνθήκες της αγγλικής κατοχής δεν επέτρεπαν τότε να αναπτυχθεί κοσμική πολιτική εξουσία στο νησί. Ο ίδιος είχε έναν εγωκεντρισμό εμπολής δικαιολογημένο αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια προσφορά του στα εθνικά ζητήματα της Κύπρου. Δικαιολογημένη θα πρέπει ίσως να θεωρηθεί και η αγανάκτησή του προς ορισμένους αντιπάλους του, όταν αυτοί υπερέβαιναν τα θεμητά όρια. Μένει όμως να κριθεί το κατά πόσον ο Μακάριος άσκησε ένα είδος αυταρχικής διακυβέρνησης, ιδίως τα 2-3 χρόνια πριν από το πραξικόπημα, και κατά πόσον αυτή του η διακυβέρνηση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το πραξικόπημα. Κάτω στην Κύπρο είχε καλλιεργηθεί εν τω μεταξύ μια διαφορετική κατάσταση. Κάτω στην Κύπρο υπήρχε μια πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι είχαν καλλιεργηθεί γύρω από προϋποθέσεις σαφώς αντιμακαριακές, κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες οφείλονται σε λάθη του κατεστημένου, σε λάθη αυτής της ίδιας της εξουσίας. Αυτό το διέκρινα απόλυτα. Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον θα είμαι υπερβολικός ή κατά πόσον θα προκαλέσω οργήν, αλλά εγώ με τις πρόσφατες εικόνες μιας δικτατορίας εδώ ένιωσα την πίεση μιας άλλης δικτατορίας εκεί. Μιας δικτατορίας την οποία ασφαλώς δέχουμε πως δεν την αντιλαμβάνονται οι πολλοί. Όταν όμως ερχόμουν σε επαφή με τους επαδούς του Γρίβα, οι οποίοι άρχισαν να ξανασένουν λόγω της παρουσίας του Γρίβα εκεί, έβλεπα ότι αυτός ο κόσμος δεν ήταν παρά η καρπή μιας άλλης πιέσεως εκεί πέρα. Δεν ασκούσε ένα πολιταρχική εξουσία ο Μακάριος. Ήταν πάντως λίγο συγκεντρωτικός άνθρωπος στην άσκηση εξουσίας, λίγο απόλυτος. Καταρχήν ήταν εκλελεγμένος. Ο Μακάριος εξελέγει από τον Κυπριακό λαό, να αντλούσε την δύναμη του από τον Κυπριακό λαό. Και τον λαόν αυτόν υπηρετούσαν και την πατρίδα υπηρετούσαν. Ο Μακάριος κυκλοφορούσε ελεύθερα ανάμεσα στο λαό. Όλοι είχαν πρόσβαση προς τον Μακάριο. Ούτε μίαν πολιτική φιλοδοξία είχε ο ίδιος να έχει πολιτική φιλοδοξία για να κάνει τι? Να δώσει την εξουσία στους απογόνους του? Καλά, μια στον κάμπο ήτανε. Η μόνη του να κερδίσει τι δύναμη? Την δύναμη την είχε και η ωραιότερη δύναμη ήταν αυτή την οποία του έδινε ο λαός. Να βασανίσει τον λαό, να διώξει τον λαό. Για να πετύχει τι? Απόλυτα πολιταρχική εξασκούσε την εξουσία ο Μακάριος και μάλιστα δεν δεχόταν εισηγήσεις. Δηλαδή οποιοδήποτε ήταν αντίον του ή μάλλον οποιοδήποτε είχε γνώμες δημιουργικές και ας διαφωνούσε μαζί του, καλόπιστες, δεν το δέχοτανε. Και μάλιστα οι γνώμες του επιβάλλονταν τη διά της βίας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη εμάς τη λεγόμενη ενωτική, ευρέα ενωτική παράταξη, μας εδίωξαν όσον κανείς άλλος μέχρι και με τα όπλα ακόμη. Δηλαδή το καθεστώς Μακαρίου διέπραξαν τότε δολοφονίες, διέπραξαν τραμπουκισμούς, ηγέτες πολιτικούς
χτύπησαν, δεν τους αφήναν να εκδίδουν την εφημερίδα. Τον γιατρό τον Πολυδωρίδη τον χτύπησαν με αλύσους. Το Ντέρβιν που ήταν ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης τότε πάλι τον χτύπησαν. Δηλαδή υπάρχει σωρία παραδειγμάτων. Έναν το Φαρμακίδη, ένα άλλο δημοσιογράφο, τον απείβαν 8 μέρες, δεν ήξεραν που βρίσκεται. Υπήρξαν αλλεπάλληλα κρούσματα βίας πολιτικής και εγκλήματος πολιτικού. Υπήρχε μια άμυνα του κράτους όταν εγίνον το πράξεις βίας από μέρους παρανόμων ομάδων και υπήρξε μια μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από μέρους του Μακαρίου και της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της βίας. Αυτό χαρακτηρίστηκε από τους αντιπάλους του Μακαρίου ως αντιβία. Ενώ δεν ήταν αυτή η πρόθεση, δεν ήταν η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί βία εναντίον αντιπάλων του Μακαρίου. Ήταν μια άμυνα του κράτους μπροστά στη βία η οποία χρησιμοποιείται από ομάδες που ήσαν εναντίον του Μακαρίου. Δεν εφάρμοζε κάτι γνώμη μας αντιδημοκρατικές ενέργειες ο Μακάριος. Οι άλλοι είναι που έκαναν τρομοκρατικές πράξεις και υποχρέωναν την κυβέρνηση Μακαρίου να παίρνει μέτρα, αλλά δεν ήταν αυτά που έπρεπε, ήταν ανεπαρκή τα μέτρα. Δεν μπορούσε δηλαδή όταν αναδύνασαν αστυνομικούς σταθμούς, όταν δολοφονούσαν δημοκρατικούς πολίτες ή όταν κάθε μέρα υπήρχε και μια έκρηξη σε έναν δημόσιο κτίριο, δεν μπορούσε ο Μακάριος να μην παίρνει κάποια μέτρα. Επαναλαμβάνω ότι ήταν ανεπαρκή τα μέτρα. Τώρα αν έγιναν και έξω από τον κυβερνητικό μηχανισμό πράξης βίας ενάντια στη βία, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ήταν το κύριο. Το κύριο ήταν οι ενέργειες της ΙΟΚΑ Β και της Χούντας που προκαλούσαν που παραβίαζαν και το Σύνταγμα και τη Δημοκρατική Τάξη. Η Δημοκρατία έχει πολλά ελαττώματα, το είπαν όλοι, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αυτό που μπορεί να αντερωτήσει κανείς, πόσο ποσοστό του λαού ελεύθερα και δημοκρατικά πράγματι συνταυτιζόταν με τον Μακάριο και την πολιτική του. Η απάντηση είναι ένα ποσοστό που είναι σπανιότατο σε δημοκρατικές χώρες. Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλούμε για αυταρχική διακυβέρνηση ενός Προέδρου ο οποίος εκ προημίου σε οποιασδήποτε εκλογές θα έπαιρνε πάνω από 90% αυτού του λαού? Το ότι έκανε λάθη, ασφαλέστατα, δεν μιλάω για λάθη, μιλάω τώρα αν η πολιτική του Μακαρίου εγκρινόταν ή όχι από τον λαό. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Τα λάθη τα προσυπέγραφε και ο λαός. Επομένως, δημοκρατία υπήρχε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ακόμα μπορώ να πω ότι στην αντιμετώπιση της βίας υπήρξε τέτοια διστακτικότητα λόγω του θρησκευτικού προσανατολισμού του Μακαρίου, ώστε επετράπησε αυτές τις καταστάσεις να φτάσουν στο σημείο που να μπορούν να ανατρέψουν την νόμιμη κυβέρνηση. Οποιοσδήποτε άλλος ηγέτης που δεν θα είχε αυτό το εμπόδιο της θρησκευτικής τοποθέτησης δεν θα επέτρεπε σε καμιά περίπτωση τα πράγματα να φτάσουν στο σημείο που έφτασαν. Άρα αν θα κατηγορηθεί ο Μακάριος για κάτι είναι ότι δεν πήρε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που έπρεπε να πάρει για να αντιμετωπίσει την βία και την ανομαλία νωρίς και να μην επιτρέψει τις εξελίξεις όπως εξελίχθησαν. Τώρα αν με ρωτάτε για λάθη, σίγουρα έκανε λάθη. Και πρώτου πραξικοπήματος και μετά το πραξικόπημα. Και αλίμονον αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πολιτική ζωή και ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάνει λάθη. Και σοβαρά καμιά φορά λάθη. Από τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες που συγκέντρωσα, υπάρχει μία αντίφαση για τον τρόπο διακυβέρνησης του Μακάριου τα χρόνια πριν από το πραξικόπημα. Οι μεν μακαριακοί λένε πως ήταν εντελώς δημοκρατική διακυβέρνηση, δεν ξεπερνούσε τα νόμιμα όρια. Οι δε αντιπαλοί του λένε πως ήταν μια αυταρχική διακυβέρνηση βασιζόμενη στη βία. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Η αλήθεια βρίσκεται, όπως λες συχνά, στη μέση. Δηλαδή έχουμε μια πράγματι έλλειψη δημοκρατικό θεσμό και είναι κάτι νομίζω φυσιολογικό όταν ένα κράτος δημιουργείται από το μηδέν και πρέπει να... Όλοι ξέρουμε ότι μέχρι το 1960 δεν υπήρξε ελεύθερη πολιτική ζωή στην Κύπρο. Η Κύπρος πάντα ήταν υποκατοχή. Ήταν φυσικό λοιπόν οι θεσμοί να μην υπάρχουν και να μην υπάρχει εκείνη η κομματική και πολιτική παράδοση. Ήταν φυσικό επίσης η ιδιότητα του Αρχιεπισκόπου και όλα αυτά να επηρεάζουν τις πολιτικές επιλογές και να εμποδίζουν μια ανομαλή εξέλιξη του πολιτικού βίου.
Από την άλλη, αυτό ίσχυε και για την αντιπολίτευση. Η έλλειψη πείρας υπήρχε και στο θέμα της αντιπολίτευσης. Βέβαια, το πότε άρχισε η βία, πότε ήταν η αντιβία, δεν είχε σημασία. Η ουσία είναι ότι υπήρξε βία, υπήρξαν δολοφονίες, υπήρξαν εμπρισμοί, ανατινάξεις σταθμών, όλα αυτά τα πράγματα παρουσιάστηκαν. Και για μένα, αποκορύφωμα όλο αυτό ήταν να φτάσουμε στον εμφύλιο του 72-74. Εκεί πραγματικά ήταν εμφύλιος, ανεξάρτητα εν ονόματι τίνος σκοπού ο ένας σκότωνε τον άλλο, ήταν ένας εμφύλιος. Λευκωσία 1971, κρίσιμη περίοδος. Ο Γρίβας που βρίσκεται τώρα στην Κύπρο, ο άλλοτε θρηλυκός διγενής, ετοιμάζει την τελική φάση της πολυκύματης σταδιοδρομίας του. Η φάση της σύγκρουσης με τον Μακάριο και η μεταλλαγή μιας πολιτικής, η οποία φαινομενικά δείχνει να ξεκινάει ως αντιχουντική, σε πολιτική αντιμακαριακή και εν τέλει σε αντεθνική. Ο Γρίβας κατέβηκε κάτω και έκανε κατά τη δική μου άποψη ένα μεγάλο λάθος. Έμεινε σε απόκρυψη. Δεν ξέρω βεβαίως ποιες δυσκολίες μπορούσε να δημιουργούσε τυχόν στο Μακάριο με το να πάει η φανερά όταν στην Ελλάδα βρίσκεται υπό απαγόρευση και ότι όταν κάποιες αντιδράσεις θα δημιουργούνται στην διεθνή πολιτικο-διπλωματία, κυρίως αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, εάν ο Γρίβας με την ανοχή του Μακαρίου αφήεται ελεύθερο στον κυπριακό χώρο. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, πάντως φόρμουλες υπήρχαν. Και μπορεί, αν επιβάλλεται να είναι αποκεκριμένος ο Γρίβας, με την ανοχή και την γνώση του Μακαρίου να ήταν εκεί. Εγώ βεβαίως τον βρήκα κρυμμένο και δεν μπορούσα να αντιληφθώ πώς και γιατί ο Γρίβας, κάτω από την επίδραση ενός συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος είχε τεθεί απ' αρχής εδώ, έμεινε να αποκρύψει. Και βεβαίως κάτι ευρύτερα δεν μου άρεσε, διότι κρύπτουμε από κάποιον εχθρό. Και το κρύπτουμε από κάποιον εχθρό. Να αντιγραφεί με τα δεδομένα της ΕΟΚΑ-Α, σήμαινε ότι θα έπρεπε να ψάξω να βρω ποιος είναι αυτός ο εχθρός και βεβαίως δεν τον έψαχνα, διότι δεν ήταν ο Άγγλος τότε και βεβαίως δεν ήταν ο Τούρκος τότε. Τα σχέδια του στρατηγού Γρίβα στη γενικότητά τους προέβλεπαν την άσκηση πιέσεως επί του Μακαρίου και επί της στρατιωτικής κυβερνήσεως των Αθηνών, ώστε να στρέψουν το Κυπριακό προς τη γραμμή της αυτοδιαθέσεως ενώσεως. Με την πάροδο του χρόνου, μετά το 1972, όταν άρχισε η λεγόμενη στην Κύπρο βία και αντιβία, τα σχέδια αυτά πήραν άλλη μορφή, εστράφησαν κατ' εξοχήν εναντίον της κυπριακής κυβερνήσεως και των οργάνων της. Με τις γνωστές απαγωγές, ανατινάξεις αστυνομικών σταθμών και αντεκδικήσεις, γιατί βεβαίως υπήρξε βία και από την άλλη πλευρά. Ευρύτερα σχέδια ο στρατηγός Γρίβας είχε πράγματι και υπάρχουν δύο σχέδια μερικού πραξικοπήματος, τοπικών ενεργειών, κατά τις οποίες η ΟΚΒ θα κατελάμβανε και θα κρατούσε υπό τον έλεγχό της συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου, στη Λεμεσό, στο Τρόδος και αλλού. Αυτά δεν ετέθησαν ποτέ σε εφαρμογή. Σε αυτούς οι οποίοι το πρώτον περιέβαλαν το Γρίβα, ήταν τόσο ίσχυρο το αντιμακαριακό μένος, ώστε πολλές φορές διαπίστωνα και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ιστορία στον πρώτο αγώνα, ήταν σοβαρά πρόσωπα, να μιλάνε ακόμη πως η σωτηρία της Κύπρου θα μπορούσε να προέλθει μόνον δια της από την ζωή απουσίας του Μακαρίου. Και βεβαίως αυτά τα πράγματα μου προκάλεσαν ανατριχιασμό. Η αντίστασή μου πάνω σε αυτά τα φαινόμενα ήταν στενερά και ήταν εξαιρετικά παρήγορο το γεγονός ότι ήταν περιορισμένα και μεμονωμένα τα φαινόμενα αυτά. Η ΟΚΒ ήταν το δημιούργημα της Χούντας. Η Χούντα, όπως έβαλε τον ελληνικό λαό στο γύψο για 7 χρόνια, έτσι και εδώ δημιούργησε αυτό το παρακλάδι της στην Κύπρο, την ΟΚΒ, για να ανατρέψει τον Μακάριο και να προωθήσει σχέδια τα οποία είχαν την πηγή τους στην Αμερικάνικη ΣΥΑ, κατά την άποψη μου. Πώς εξηγούμε τώρα το μίσος της? Μισούσε τον Μακάριο
γιατί έτρεφαν την αυταπάτη αυτή τη Οκαβίτα. Πιστώνω μερικού με καλή πρόθεση. Έτρεφαν την αυταπάτη ότι μπορούσε να γίνει η Ένωση και δεν την έκανε ο Μακάριος. Ενώ η Ένωση αποδείχτηκε από τα ίδια τα πράγματα ότι ήταν ανέφικτη. Εσείς ανήκετε σε μια ευρύτερη παράταξη η οποία λέγεται Ενωτική. Ανήκαμε. Ναι, ανήκατε. Ο Μακάριος δηλαδή ήταν εναντίον της Ένωσης. Κοιτάξτε, ο Μακάριος το θέμα αυτό είναι πολύ αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Αν πάρει κανείς την ιστορία του σαν σύνολο, δηλαδή από το 48 που ήρθε στην Κύπρο ως δεσπότης, και ιδίως το 50 που έγινε αρχιεπίσκοπος, μέχρι το 55 ήταν σαφώς ενωτική η πολιτική του. Το 57 που άρχισε, το 55 μάλλον, που άρχισε η ΟΚΑ την δράση της, η ΟΚΑ του 54-55-59. Μετά άρχισαν οι συνομιλίες Χάρντινγκ Μακαρίου τον Οκτώβριο του 55. Και δεν κατέληξα σε κανένα συμπέρασμα και τον Μάρτιο του 56 τον εξόρισαν τον Μακάριο στις Σέχερες. Μέχρι την εξορία του Μακαρίου δεν υπάρχει κανένα σημείο που να δείχνει ότι ο Μακάριος δεν ήθελε την Ένωση. Σαφώς άλλαξε πολιτική από την απελευθέρωση του Σιχέλας Σεματαρία από το 57 και εντεύθεν. Υπάρχει μια συνειδητή, σαφής, ανεξαρτησιακή πολιτική. Μετά τη στραβή τροπή που είχε πάρει η πορεία του Κυπριακού κατά τη δεκαετία του 50, ο Μακάριος εξακολουθούσε να πιστεύει ότι θα ήταν εφικτό το όνειρο της Ένωσης. Ο Μακάριος εξακολουθούσε να πιστεύει ότι ήταν πιο δύσκολη η πραγματοποίηση της Ένωσης. Αλλά πάντοτε απέβλεπε και ήθελε να διαμορφωθούν τέτοιες θεσμικές καταστάσεις στην Κύπρο, οι οποίες να μην αποκλείουν την Ένωση. Μόνο μετά το πραξικόπημα ο Μακάριος είπε ότι οι αγωνιζόμενοι τάχατες για την Ένωση, εννοούσαν την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, έθαψαν την Ένωση με τα ζητοκραυγών. Ήταν πολύ ρεαλιστής να το πει, αλλά ο καημός του ασφαλέστατα ήταν η Ένωση. Κύπρος, Ιούνιος του 1972. Η τεράστια τουρκική σημαία, το σύμβολο της κατοχής, δεν υπάρχει βέβαια ακόμη πάνω στην πλαγιά του Πενταδάχτυλου. Υπάρχουν όμως άνθρωποι ψύχρεμοι και διορατικοί, οι οποίοι βλέπουν το επερχόμενο κακό και επιθυμούν να το προλάβουν. Ο στρατηγός Σιαπκαράς πηγαίνει να συναντήσει τον Μακάριο και να του εξηγήσει καθαρά επιτελικά το πόσο επικίνδυνες δείχνουν οι διαθέσεις των Τούρκων και τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Επί 5 ημέρες είδα όλη την Κύπρο. Έκανα μια αναγνώριση στρατηγική, λέγεται αυτή, δηλαδή να δω πού είναι οι βάσεις. Πού είναι αυτά τα σχέδια που θέλουν να δώσουν βάση στην Τουρκία, το ένα το άλλο. Πού είναι οι δικές μας δυνάμεις, πού είναι οι φύλακοι. Και αφού έκανα 5 μέρες αυτή την αναγνώριση, σχημάτισα τη γνώμη ακριβώς ποια είναι η στρατηγική κατάσταση στην Κύπρο, πήγα και είδα τον Μακάριο, τον οποίο είχα ήδη επανειλημμένος και πριν, όταν ήμουν ενέργεια κλπ. Με δέχτηκε ο Μακάριος και επί 4 ώρες είχα την πρώτη συζήτηση. Να τον πείσω ότι η Κύπρος ήδη είχε απόβαση από τους Τούρκους, διότι ο καταληφθής Ιλαρίων εδώ δεν είχε άλλο σκοπό, δεν υπήρχε να προστατεύσουν τίποτα Τούρκους εδώ πέρα. Ήταν το πίσω μέρος του προγεφρώματος. Όπως λοιπόν το κατέθεσα αυτό και στην επιτροπή που έκανε την εξέταση το Κυπριακό στη Βουλή. Του λέω, αυτοί κρατάνε τον Ιλαρίωνα εδώ πέρα, θα ενισχύσουν αυτό το μέρος που έχουν, θα καθαρίσουν την παραλία και θα έρθουν να ξεφορτώσουν. Λοιπόν, δεν θα κάνουν απόβαση. Έτσι γίνονται τώρα οι αποβάσεις. Εκ το πίσω μέρος του προγεφυρώματος, αφού το έχουν ήδη, γι' αυτό το πήρανε. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει ο Μακάριος, να καθαρίσετε τους θυλάκους. Λέει, αυτό είναι ζήτημα ορών για μας, λέει, το κάνουμε. Λέω, αν είναι ορών, είναι έγκλημα που δεν το κάνετε. Από εκεί θα γίνει η απόβαση, το βλέπω καθαρά. Ο στρατηγός Σιαπκαράς έχει συνάντηση και με τον Γρίβα. Εκθέτει και σε εκείνον τις ανησυχίες του και του παραδίδει μια απόρριτη μελέτη, την οποία έχει παραδώσει και στον Μακάριο. Λέω, να η μελέτη, να πώς πρέπει να γίνει. Εγώ, λέει, συμφωνώ πλήρως. Και δεν θέλω, λέει, στην κυβέρνηση που θα κάνει ο Μακάριος κτλ. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, να έχω κανέναν άνθρωπο. Ούτε εγώ, ούτε τίποτα. Όμως θέλω να γίνουν αυτά που λες εσύ. Αν συμφωνεί ο Μακάριος, να γίνουν και τελειώσαμε, λέει. Έτσι είναι το θέμα. Πήγα πάλι στο Μακάριο, άλλες 4 ώρες. Πάλι δεν επήθη.
Λέει, ξανά να τα ξαναπούμε αύριο, πάλι άλλες μέρες, άλλες τρεις ώρες. Σύνολο 12 ώρες με τον Μακάριο. Τελικώς δεν επίστη ο Μακάριος να λάβει κανένα μέτρο και βεβαίως αυτό ήταν εγκληματικό. Το 1972 ο στρατηγός Σιαπκαράς είχε κάποια επαφή με τον Μακάριο και του είχε πιστήσει την προσοχή για τα αδύνατα σημεία στις παραλίες της Κυρίνιας όπου θα μπορούσε να γίνει εισβολή. Γνωρίζετε τίποτα επί του θέματος αυτού? Ναι, ασφαλέστατα γνωρίζω, αλλά σας πληροφορώ ότι και πριν και ιδιαίτερα μετά, ο Σιαπκαράς πάντοτε έδειχνε ενδιαφέρον για την Κύπρο, έγιναν πάρα πολλά οχυρωματικά έργα στην Κερίνια, σε όλη την ακτή της Κερίνιας και στην υπόλοιπη Κύπρο, αλλά η ακτή της Κερίνιας ήταν η περισσότερο πρόσφορη για τους Τούρκους, για την Τουρκία εννοώ, να κάνει την εισβολή. Και σε όλο το μήκος της ακτής είχαν κατασκευαστεί οχυρωματικά έργα με μπετόν αρμέ, πολυβολία, τα οποία όμως στη συγκεκριμένη ημέρα της τουρκικής εισβολής ήσαν άδεια. Αν αυτά τα πολυβολία ήσαν γεμάτα, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η τουρκική εισβολή να πνιγόταν στο αίμα και η θάλασσά μας να κοκκινήσει. Φεβρουάριος του 1973. Ο κόσμος πανηγυρίζει στην Κύπρο για την επανεκλογή του Μακάριου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Κανένας άλλος υποψήφιος δεν βρέθηκε για να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα και έτσι η νίκη σημειώθηκε άνευ αντιπάλου. Η ΕΟΚΑ Β όμως έχει αρχίσει να τρίζει άγρια τα δόντια της. Οι τρομοκρατικές επιδρομές σε αστυνομικούς σταθμούς και δημόσιες υπηρεσίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Η εκτροπή διαγράφεται τώρα ολοφάνερα. Από τις θέσεις του Πρόεδρου. Η Εθνική Φρουρά τότε ήταν ο τροφοδότης της ΕΟΚΑ σε άψυχων υλικών. Ξέχανα λέει τις αποθήκες των στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς ανοιχτές και χανόταν οπλισμός από μέσα. Ενώ τις είχαν κλειδώσει το βράδυ, ξεκλείδονται, τις βρισκόντουσαν το πρωί μέσα στα στρατόπεδα. Ή διάρρηξης γινότανε. Πολλές φορές μάλιστα όταν η αστυνομία και το εφεδρικό σώμα κατεδίω και μέλη της ΕΟΚΑ Β, αυτά τα διοκόμενα μέλη τα έπαιρναν αυτοκίνητα της Εθνικής Φρουράς και τα εφηγάδευαν. Η αστυνομία δεν σταματούσε τα αυτοκίνητα της Εθνικής Φρουράς. Συνεπώς υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΑ Β και της Εθνικής Φρουράς, η οποία εν πάση περιπτώσει κατευθυνόταν από το δεύτερο επιτελικό γραφείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Αθήνας, από τον ίδιο τον Ιωαννίδη, και πριν από το πραξικόπημα με το οποίο ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο, αλλά και μετά. Ο Ιωαννίδης ήταν ο ηθήνων νους της κακοδαιμονίας στην Κύπρο. Είχα πολλές συναντήσεις με τον Γλιούα. Σε μια συνάντηση ήρθα σε τραγική σύγκρουση μαζί του. Δεν διάγνωσα ότι η προθέση του ήταν να προχωρήσει σε εσωτερικό διχασμό δια της αλληλοσύγκρουσης, αλλά στην αλληλοσύγκρουση αργότερα έσπρωξαν αυτές οι ίδιες οι ενέργειες, τόσο των αντιθάσεων της καταστάσεως Γρίβα, όσο και των αντιθάσεων της καταστάσεως του Μακάριου. Παρόλες τις διαφωνίες σας όμως με τον Γρίβα, στις αρχές του 1974, πριν πεθάνει, σας ορίζει διαδοχό του στην ΕΟΚΑ Β. Μία διαδοχή την οποία εγώ καταρχήν δεν αποδέχθηκα, εάν δεν έπαιρνα την συγκατάθεση των τομεαρχών, δηλαδή των αξιωματικών των υπευθύνων της ΕΟΚΑ Β. Την οποία την πήρατε όμως. Μία συγκατάθεση η οποία εδοθεί και η οποία μετεβλήθη μετά πάραδον ενός 48 ώρου. Αυτό το 48ωρο επισήλθε με τα μεγίστης σπουδής η Χούντα, ανέτρεψε την εσωκατάσταση και βεβαίως ενώπιον των αντιδράσεων οι οποίες είχαν δημιουργηθεί δεν μπορούσα εγώ να προβώ στις οποιασδήποτε άλλες ενέργειες, διότι κάθε ενέργειά μου και κυρίως το εσωτερικό της ΕΟΚΑ θα έσημαινε κάποιο αίμα και δεν είχα καμία διάθεση να το προκαλέσω. Αφενός αφετέρου δε, σαν εξελάδος καταγόμενος εγώ, δεν είχα και κανέναν λόγο να επισέρχομαι περισσότερο στα εσωτερικά πράγματα των Ελλήνων Κυπρίων. Οπότε, όμως υπήρξαν δηλαδή κακοί χειρισμοί από την πλευρά της κυπριακής κυβερνήσεως, διότι εγώ είχα εκδώσει ένα διάγγελμα τότε, άφηνα να διαφωνούν οι προθέσεις μου και περίμενα την
επιβοήθηση των προσπαθειών μου από αυτό τον ίδιο τον Μακάριο. Μια βοήθεια την οποία δεν βρήκα και αυτή η καθυστέρηση επέτρεψε στη Χούντα να διεισδύσει περισσότερο. Αυτή δε η ανυπάρχουσα εκατέρωθεν ακρότης επέβαλε στους γρυβικούς πλέον να ακολουθήσουν το δρόμο της Χούντας. Κύπρος, άνοιξη του 1974. Η αντίστροφη μέτρηση για το πραξικόπημα έχει αρχίσει. Η Χούντα του Ιωαννίδη έχει πλέον αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των μεθοδεύσεων, αδιαφορώντας για τις οποιασδήποτε συνέπειες. Εγώ δήλωσα στους ανθρώπους ότι δεν συμμετέχω στην καταστροφή της Κύπρου. Δεν έχω δε και το δικαίωμα. Και πέραν τούτου δεν συμβιβάζομαι με την στρατιωτική δικτατορία. Είστε ελεύθεροι να διαλέξετε, σας αποτρέπω το δυνατόν, αλλά δεν μπορείτε σε μένα να επιβάλλετε να ακολουθήσω δρόμους τους οποίους ουδέποτε είχα ξεχωρίσει για τη δική μου πλευρά, σαν δρόμους τους οποίους εγώ θα μπορούσα να ακολουθήσω. Και λέγοντας αυτά, εγκαταλείπετε την Νέα Οχαβήτα και φεύγετε από την Κύπρο. Απόδρασή μου έφυγα από την Κύπρο. Εδώ συνελήφθηκα. Βεβαίως οδηγήθηκα στην ΕΣΑ. Συναντήθηκα με τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήρθε και με είδε. Του είπα ότι μην κύριε ταξίαρχε, χίλια χρόνια, αν θέλεις, εγώ θα είμαι αντίθετό σου. Αλλά πρόσεξε, μην κάνεις κάτω στην Κύπρο αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι πας να κάνεις, διότι θα φορτώσεις τόσο στον ελληνικό στρατό όσο και στην Ελλάδα αργότερα τρομερά προβλήματα. Εσύ δεν θα φορτωθείς προδοσία. Για μένα, κάνε το. Δεν θα λυπηθώ εάν σε δω κρεμασμένο ανάποδα. Αλλά πρόσεξε το. Αθήνα, άνοιξη του 1974. ΕΑΤ, ΕΣΑ. Το δραματικό τετατέτ του πρώην αρχηγού της ΕΟΚΑ Β με τον παντοδύναμο εκείνη την εποχή αρχηγό της Χούντας, Ιωαννίδη. Δεν με άφησε να καταλάβω ότι είχε κατά νου το πραξικόπημα. Βέβαια μου είπε ορισμένα πράγματα που είχαν σχέση με αυτόν τον πατριωτισμό με τον οποίο είναι επενδεδημένος κάθε στρατιωτικός. Μου επισήμανε ορισμένες καταστάσεις για τις οποίες ήταν πληροφορημένος από τα συμβάντα κάτω. Κάποια πράγματα τα οποία συγκινούσαν και κυρίως τον νέο αξιωματικό. Όπως επί παραδείγματι, δεν μπορεί, μου λέει η κυρία Καρούσε, να παίζουμε τέτοιο θέατρο, να πηγαίνουμε κάθε χρόνο στα φυλακισμένα βλήματα, να καταθέτουμε στεφάνι και από την άλλη πλευρά να καλλιεργούμε καταστάσεις οι οποίες έχουν σχέση με την προδοσία αυτού του τεθέντος σκοπού της ενώσεως από τότε. Τότε όμως ήταν εξαιρετικά κορυφωμένος αυτός ο σκοπός, αυτό το ιδανικό της ενώσεως και στους νέους αξιωματικούς, όπως εγώ το προσελάμβανα εξ όσων έρχονται στα αυτιά μου. Και αυτό συνέδραμε στο μεγάλο λάθος του πραξικόπηματος. Σε αυτή την καταστροφή συμβάλαμε όχι, όλοι, και δεν είμαι και εγώ έξω. Διότι και το γεγονός, παρά τη διαφωνή μου, ότι ήμουνα στην ΕΟΚΑ Β, καθορίζει συγκεκριμένη ευθύνη, την οποία αναλαμβάνω και την οποία παίρνω μαζί μου στον τάφο, γι' αυτό και ουδέποτε έναντι των όσων ψευδών ελέγχθησαν, τόσο έναντι του προσώπου μου, όσο και έναντι αγνών πατριωτών, τόσο στον κυπριακό χώρο όσο και στον ελληνικό χώρο, δεν άνοιξα το στόμα μου να πει τίποτα. Και είναι η πρώτη φορά, κύριε Πετρίτση, μια περίπτωση για την οποία να ευχαριστώ ιδιαίτερως, διότι μου δόθηκε η ευκαιρία. Thank you.
Λευκωσία. Το Προεδρικό Μέγαρο. Ο χώρος όπου έχει παιχθεί η πρώτη πράξη του μεγάλου δράματος της Κύπρου. Ο χώρος όπου ξεκίνησε το αντιμακαριακό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. 18 ολόκληρα χρόνια μετά από το ολέθριο εκείνο πρωινό. Τότε που τα τάγκ των πραξικοπηματιών άφηναν τα σημάδια τους εδώ μπροστά. Στόχος τους, η ανατροπή του νόμιμου πολιτεύματος και η δολοφονία του Προέδρου Μακάριου. Το πραξικόπημα έγινε από την ελληνική στρατιωτική κυβέρνηση εν αγνία των Κυπρίων και εν αγνία βεβαίως και της ΟΚΒ. Η ΟΚΒ μετέσχε μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος και μετέσχε, κατά την άποψή μου, πρώτο γιατί νόμισε ότι άνοιγαν οι εθνικοί ορίζοντες για την Ένωση και δεύτερο για να ανταποδώσει πλήγματα τα οποία της είχαν καταφέρει οι αντίπαλοι της. Θεώρησε πρόσφορη την ευκαιρία. Γι' αυτό και υπήρξε αιματηρό το πρώτο διήμερο του πραξικοπήματος. Λευκωσία 1974. Το Προεδρικό Μέγαρο. 15 Ιουλίου 1974. Συντρίμια το Προεδρικό. Συντρίμια και η ψυχή της Κύπρου. Το μίσος έχει κυριαρχήσει και οι Τούρκοι μετράνε πλέον τις μέρες για την εισβολή. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πόσο ποσοστό δόλου και πόσο ποσοστό απερισκεψίας καταλογίζεται σε αυτούς που επικύρισαν το πραξικόπημα? Δεν θα έλεγα με ποσοστά, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν και τα δύο. Τώρα σε ποιο βαθμό και ποιο ποσοστό υπάρχει το ένα και σε ποιο το άλλο, είναι θέμα του ιστορικού του μέλλοντος να το βρει και να το προσδιορίσει. Δυστυχώς το πραξικόπημα φτάσαμε από μια σειρά γεγονότων και η Χούντα και ο ρόλος της ήταν το τελευταίος παράγοντας, το τελευταίο στοιχείο. Από το 1960, όταν δημιουργήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, υπήρξε μία στη συνείδηση κυρίως των Ελληνοκυπρίων, σε ένα μεγάλο ποσοστό, η έλλειψη της νομιμοποίησης και της αποδοχής του κράτους που προέκυψε μέσα από τις συμφωνίες. Γιατί υπήρξε και η απότομη αλλαγή από το θέμα της αυτοδιάθεσης ένωσης στην ανεξαρτησία και δεν είχε συνειδητοποιήσει ο κόσμος αυτές τις αλλαγές και δεν τις είχε εσωτερικά αποδεχθεί. Ακόμα και αν θέλετε και ο ίδιος ο Μακάριος, τον ακούμε σε μια στιγμή να υπερασπίζεται την Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια άλλη ιστορική φάση να μιλά για ένωση. Αυτή η έλλειψη της νομιμοποίησης δημιούργησε την απαρχή του διχασμού και της αντιπαράθεσης στην Κύπρο. Αθήνα, Ιούλιος του 1974. Η Χούντα έχει συμπληρώσει 7 χρόνια απολυταρχικής διακυβέρνησης. Τα κρατητήρια της ΕΣΑ εξακολουθούν να επιβάλλουν αυστηρή πειθαρχία στους αντίθεσους. Ο Ιωαννίδης εξακολουθεί να είναι ο ισχυρός άντρας της καταστάσεως. Αυτό το ζεστό καλοκαίρι, αφού πλέον έχει λύσει όλα τα προβλήματα του ελλαδικού χώρου, επιθυμεί να στρέψει το σωτήριο ενδιαφέρον του και προς την Κύπρο. Λευκωσία, Ιούλιος του 1974. Στην παλιά πόλη η ζωή κυλάει μονότονα και ήρεμα. Ο απλός κόσμος βρίσκεται μακριά από τις πολιτικές διαβουλεύσεις και είναι αδύνατο να προαισθανθεί το κακό που έχει φτάσει τόσο κοντά του. Κύριε Πρόεδρε, ποια κατάσταση επικρατεί στον πολιτικό κόσμο της Κύπρου λίγους μήνες πριν από το πραξικόπημα και ποιες είναι οι δικές σας θέσεις του δικού σας κόμματος? Σας πω, εγώ ήμουν εκτός κυβέρνησης. Ήμουν εκτός από την κυβέρνηση από τον Μάιο του 1972 και ίσως μπορώ να αναφέρω ότι
Ο λόγος που βρέθηκα έξω από την κυβέρνηση ήταν η απέτηση της Χούντας τότε να φύγω από την κυβέρνηση με την απειλή στο Μακάριο ότι αν δεν φύγει ο Κυπριανό θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις. Έτσι ήμουν έξω από την κυβέρνηση και εκτός πολιτικής στην πραγματικότητα, αλλά παρακολουθούσα τα πράγματα, είχα στενή επαφή με τον Μακάριο, εξακολουθούσα να ήμουν συνεργάτης του. Η κατάσταση φαινόταν ότι δεν πήγαινε καλά. Από τη μια υπήρχε η προσπάθεια προώθησης απαράδεκτης λύσης του Κυπριακού από πλευράς της Χούντας, ενώ από την άλλη έλεγε ότι αγωνιζόταν για την Ένωση, στην πραγματικότητα αγωνιζόταν για κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό από την Ένωση. Υπήρχε μια ανασφάλεια γενικά, υπήρχε διάβρωση του κράτους από τα όργανα της Χούντας, από την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, και φαίνεται ότι κάτι το ανώμαλο, είχε αρχίσει η ανομαλία ήδη, αλλά κάτι το ευρύτερα ανώμαλο μπορούσε να συμβεί. Ο Μακάριος δεν πίστευε ποτέ ότι θα γινόταν πραξικόπημα. Επίστωνε τη Χούντα σε κάποιο βαθμό να έχει κάποιο πατριωτισμό και να έβλεπε τις συνέπειες. Ήταν μια περίοδος φοβερή. Και πρέπει να πω ότι υπήρξε πληροφορία ότι το πραξικόπημα θα γίνει το νωρίτερα, το 72. Αλλά τελικά δεν έγινε. Απετράπη και έγινε το 74. Κύριε Λυσαρίδη, θα ήθελα από την προσωπική σας σκοπιά και την σκοπιά του κόμματός σας μία σκιαγράφηση της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης που επικρατούσε στην Κύπρο λίγο διάστημα πριν εκδηλωθεί το πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου. Η τότε δικτατορική κυβέρνηση, αν μπορώ να την πω κυβέρνηση, δικτατορία στην Ελλάδα, είχε όλος διόλου διαβρώσει και την εθνική φρουρά, ακόμα και την αστυνομία, ως ένα βαθμό ακόμα και κοινωνικά στρώματα στην Κύπρο, ενάντια στην νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου. Ποια ήσαν τα ελαττήρια? Προσωπικά πιστεύω ότι είχαν πιστεί από τους ξένους, από τους Αμερικανούς κυρίως, ότι με την απουσία του Μακαρίου θα μπορούσαν να δώσουν μια λύση του κυπριακού προβλήματος. Και πιθανότατα η λύση την οποία πρόβαλαν οι Αμερικανοί, ο Κίσιντζερ τότε, ως αποδεκτή λύση από ελληνικής πλευράς, θα ήταν η Διπλή Ένωση. Ότι δηλαδή θα γινόταν η δολοφονία του Μακαρίου, το πραξικόπημα, η εισβολή, οι Τούρκοι θα σταματούσαν στα 20% και αργότερα θα γινόταν η Διπλή Ένωση. Αυτή η προδοσία λοιπόν ήταν φυσικό να είχε την προϊστορία της μέσα στην κυπριακή πραγματικότητα με την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, την υπονόμευση της κρατικής οντότητας της Κύπρου, της ανατινάξης σταθμών, τις βίαιες πράξεις ενάντια στην κοινωνία μας. Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα κλίμα που θα οδηγούσε στο πραξικόπημα. Μερικούς μήνες πριν εκδηλωθεί το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, Ζεγκίας Παπαϊωάννου, είχε προειδοποιήσει τον Μακάριο, είχε πει στον Μακάριο μάλλον ότι η άποψη του Αγγέλ είναι ότι ετοιμάζεται πραξικόπημα. Και τον κάλεσε να σκεφτούν από κοινού μέτρα για την ματέωση, για την πρόληψη του πραξικόπηματος. Ο Μακάριος και αυτός ανησυχούσε βέβαια, και μερικές φορές φαινόταν αυτό και από τις προειδοποιήσεις που έκανε δημόσια ο Μακάριος. Επίσης το ΑΚΕΛ έκανε προειδοποιήσεις δημόσια και προειδοποιούσε ότι με όλες αυτές τις ενέργειες που κάνει ο ΚΑΒΙΤΑ και η Χούντα στην Κύπρο, τις ανατινάξεις και δολοφονίες, προετοιμάζεται πραξικόπημα και το αποτέλεσμα θα είναι η τουρκοποίηση της Κύπρου. Ο Μακάριος λοιπόν σε κάποιο στάδιο άρχισε να ανησυχεί παραπάνω και συμφώνησε ότι πρέπει να γίνει ένα αντιπραξικοπηματικό σχέδιο. Μάλιστα, για να διευκολύνουμε τον Μακάριο εμείς τότε, του πρότεινε δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του Αγγέλ Παπαϊωάννου, ότι θα του εδίναμε έναν κατάλογο από 1000 πρόσωπα απόστρατους της Εθνικής Φρουράς, εξειδικευμένους στα όπλα, για να τους χρησιμοποιήσει όπως έθελε εκείνος, με τους αξιωματικούς που θα έθελε ο Μακάριος να τους βάλει επικεφαλής, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πραξικόπημα. Πράγματι δόθηκε ο κατάλογος και από ό,τι ξέρω εισήχθηκαν και όπλα από το εξωτερικό για να αντιμετωπιστεί το πραξικόπημα, αλλά
Ο Μακάριος, ενώ ήταν ένας μεγάλος πατριώτης και αγωνιζόταν για την σωτηρία της Κύπρου, έτρεφε και αυταπάτες ότι δεν είναι δυνατόν αυτοί να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα. Δεν προέβλεπε ότι θα γινόταν πραξικόπημα αλλά δολοφονική απόπειρα, διότι όπως ο ίδιος έλεγε, επίστωνε με κάποιο πατριωτισμό ακόμα και τους χουντικούς ότι δεν ήταν δυνατόν να κάνουν πραξικόπημα εν γνώση τους ότι αυτό το πραξικόπημα θα έφερνε την εισβολή στην Κύπρο. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια λανθασμένη εκτίμηση των πραγμάτων. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι επίκυντο τα γεγονότα και ότι έπρεπε να κινητοποιηθεί και ο λαός και ο στρατός και η αστυνομία και θα έπρεπε τα ουσιαστικά όπλα να βρίσκονται στα χέρια των νόμιμων δυνάμεων και ιδιαίτερα των νομιμοφρόνων προς την κυβέρνηση δυνάμεων. Υπήρξε κάποια συνάντησή σας με τον Μακάριο, κάποια συζήτηση επί του θέματος αυτού? Ασφαλέστατα την Παρασκευή τον συνάντησα για να του πω αυτή την πληροφορία, διότι συνέπειπτε ένας από τους στρατιώτες που είχαν εγκαθιδρύσει αυτό τον μεγάλο ασύρματο σταθμό επικοινωνίας με το Γενικό Αρχηγείο Στρατού στην Ελλάδα να ήταν ένας άνθρωπος του κόμματός μας. Επίσης τον προειδοποίησα ότι οι άνθρωποι της ΕΔΕΚ απομακρύνθησαν από τα τεθωρακισμένα όσοι υπήρχαν και ότι γινόντουσαν πλέον ομοιόμορφες κατατάξεις λόχων και γενικά στο στρατό γινόντουσαν ανακατατάξεις τέτοιες που ήταν φυσικό ότι έπρεπε να αναμένεται ότι οδηγούμασταν στην ανομαλία. Αλλά η άποψη του Μακαρίου είναι ότι δεν θα γινόταν πραξικόπημα, αλλά θα γινόταν, όπως είπα, μια δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Αυτή ήταν η δική του η άποψη. Νομίζω ότι πραγματικά το πραξικόπημα ήταν μια παράλογη τρέλα. Αυτό το λέτε ως πολιτικός ή ως ψυχίατρος? Και ως πολιτικός και ως ψυχίατρος. Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια επέκταση της τρέλας του Ιωαννίδη στην Αθήνα, αλλά ήταν τρέλα εδώ η οποία, κοιτάξτε να δείτε, δημιούργησε τότε μια παράξενη αντίληψη. Δηλαδή, το εθνικό επήρε διαστάσεις που δεν έπρεπε, η εθνική ιδέα μάλλον. Θεωρούσαν οι μεν τους δε προδότες. Δηλαδή, οι αντιμακαριακοί θεωρούσαν τους μακαριακούς προδότες, αντίστροφα οι μακαριακοί. Ο καθένας επίστευε απόλυτα ότι είναι σωστό αυτό το οποίο έλεγε. Δεν υπήρχε λογική που να οδηγήσει κάπου σε μία διέξοδο ή σε μία εγκεχηρία, ας πούμε. Αθήνα, αρχές Ιουλίου 1974. Την εθνική έξαρση, η οποία δεν έχει πάψει να επικρατεί από εκείνο το περίφημο πρωινό της 21ης Απριλίου 1967, έρχεται να ταράξει μία επιστολή του Προέδρου Μακάριου προς τον στρατηγό Γκυζίκη. Με τα βαθίες θλίψεως είμαι υποχρεωμένος να εκθέσω προς εμάς ορισμένες απαραδέκτους εν Κύπρο καταστάσεις και γεγονότα για τα οποία θεωρώ υπεύθυνον την ελληνική κυβέρνηση. Στην επιστολή Μακάριου προς Γκυζίκη γίνονται φοβερές καταγγελίες. Η τρομοκρατική δράση της παράνομης ΕΟΚΑ Β' υποστηρίζεται από τους Έλληνες αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Η Αθήνα παρέχει ηθική και υλική υποστήριξη τόσο στην ΕΟΚΑ Β' όσο και στον αντιμακαριακό τύπο. Έλληνες αξιωματικοί έχουν ανάμειξη σε παράνομες, συνωμοτικές και άλλες απαραδέκτους καταστάσεις. Ο Μακάριος επιρρύπτει απροκάλυπτα ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για προσπάθεια διάλυσης του κράτους στην Κύπρο. Και αφού εκθέτει σε δραματικό τόνο την όλη κατάσταση, ζητάει ανάκληση των αξιωματικών οι οποίοι στελεχώνουν την Εθνική Φρουρά. Θλίβομαι, κύριε Πρόεδρε, διότι ευρέθηνη στην ανάγκη να είπω πολλά δυσάρεστα για να περιγράψω εις αδράς γραμμάς, με γλώσσα νομής ειλικρινίας, την απομακρού υφισταμένη εν Κύπρο αξιοθρήνη των κατάστασιν. Τούτο όμως επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, το οποίο έχω πάντοτε γνώμονα όλων των ενεργειών μου. Όταν ο Μακάριος έστελε την περιβόητη επιστολή προς τον Γκυζίκη τότε για τους Έλληνες αξιωματικούς εδώ, θα έπρεπε να αναμένει ότι δεν ήταν δυνατόν οι Έλληνες αξιωματικοί απλώς να φύγουν από την Κύπρο χωρίς να αποπειραθούν αυτό που απεπειράθησαν. Άλλωστε υπήρχαν και ορισμένες ενδείξεις ότι έγιναν λόχοι από τους οποίους είχαν απομονωθεί όλος διόλου τα μακαριακά στοιχεία, ότι την δύναμη των μηχανοκινήτων την έδωσαν σε άτομα τα οποία είσαν δικής τους εμπιστοσύνης και ότι είχε εγκαθιδρυθεί και ένας μεγάλος σταθμός τηλεπικοινωνίας από το τότε αεροδρόμιο Λευκωσίας με το Γενικό Αρχηγείο Στρατού στην Αθήνα. Άρα οι ενδείξεις ήσαν σαφείς ότι
έπρεπε να αναμένεται ανομαλία. Κύπρος, Λευκωσία. Νωρίς το πρωί της 15ης Ιουλίου 1974. Τίποτε το ασυνήθιστο δεν υπήρχε εκείνη την ημέρα σε σχέση με τις άλλες μέρες. Ο Μακάριος ήταν στο Τρόοδος και κατέβηκε από το Τρόοδος και εκείνος στο γραφείο του χωρίς να δει τίποτε το ασυνήθιστο στο δρόμο. Λευκωσία, Προεδρικό Μέγαρο. 15 Ιουλίου 1974, ώρα 8 το πρωί. Ο Μακάριος τελειώνει τη σύντομη συνεργασία με τον υφυπουργό Πάτροκλο Σταύρου και στη συνέχεια περνάει στο σαλόνι. Τον περιμένουν εκεί 30 Ελληνόπουλα της Αιγύπτου, τα οποία έχει προσκαλέσει στην Κύπρο και τα φιλοξενεί. Ο επικεφαλής των παιδιών άρχισε να προσφωνεί τον Μακάριο, οπότε ακούστηκαν και οι πρώτοι πυροβολισμοί. Ήμουνα και εγώ στην αίθουσα. Σήκωσε τα μάτια ο Μακάριος και με κοίταξε. Το βλέμμα του ήταν γεμάτο ερωτήματα. Επιβεβαίωσα και εγώ με το βλέμμα μου ότι ναι, είναι πυροβολισμοί. Βγήκα έξω να δω από πού προέρχονται και επέστρεψα τάχιστα βέβαια και του ανέφερα ότι οι πυροβολισμοί προερχόντουσαν γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο. Στην πραγματικότητα το Προεδρικό Μέγαρο, του είπα, υφίστατο επίθεση. Στην αρχή νομίσαμε ότι επρόκειτο για μια μεμονωμένη πράξη, ότι οι μερικοί άνθρωποι της παράνομης και εγκληματικής οργάνωσης ΕΟΚΑΒΙΤΑ εκτύπησαν το Προεδρικό Μέγαρο απλώς και μόνο για να ντροπιάσουν, να εξευτελίσουν αν θέλετε τον Μακάριο, ότι ήταν σε θέση να τον χτυπήσουν και μέσα στο ίδιο το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν αργήσαμε όμως να διαπιστώσουμε ότι η επίθεση ήταν μαζική, άλλωστε σε λίγο είδαμε και τάγκς να έρχονται, ευαλόμασταν με πυροβολικό και πρόκειτο βεβαίως για μια ισχυρότερη, δυναμικότερη επίθεση από αυτήν που μπορούσε να πραγματοποιήσει μόνη της η ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Ο Μακάριος, όταν του ανέφερα ότι υφιστάμεθα την επίθεση, μου είπε, θυμάμαι, να τηλεφωνήσω στην αστυνομία και στο εφεδρικό, ήταν η προεδρική φρουρά, να προστρέξουν σε βοήθεια. Αλλά χτυπούσα τα τηλέφωνα ήταν κομμένα του εφεδρικού και της αστυνομίας. Μου είπε ύστερα να τηλεφωνήσω στο ραδιοφωνικό ίδρυμα για να απευθυνθεί έκκληση στο λαό να κατέβει στους δρόμους σε συλλαλητήρια με διαδηλώσεις εναντίον των προξικοπηματιών. Τηλεφώνησα, δεν ήταν κομμένο το τηλέφωνο, αλλά δεν το εσήκωνε κανείς. Ο υφυπουργός μου και μέλη του γραμματιακού προσωπικού με συμβούλευσαν να φύγω, γιατί εγώ ήμουν ο στόχος της επιθέσεως και δεν θα γλίτωνα από τον θάνατον αν οι πραξικοπηματίες έμπαιναν στο κτίριο. Απεφάσισα τελικά να εγκαταλείψω το Μέγαρο. Είχαμε βγει από το σαλόνι στον διάδρομο του Προεδρικού, ο οποίος είχε παχείς τείχους ώστε να προστατευόμεθα από τις σφαίρες και τα βλήματα κλπ. Όλο το Προεδρικό Μέγαρο συγκλονιζόταν από εκρήξεις, κανόνια των τάγκς έβαζαν, από μυρωδιές, από φωτιά που είχε ανάψει, από μπαρούτι κλπ. Το μεταξύ είχαμε αρχίσει από παντού να βαλόμεθα. Ήταν ένα πολεμικό πεδίο το Προεδρικό Μέγαρο τότε. Οι πραξικοπηματίες έχουν επιτεθεί από τρεις πλευρές στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά έχουν αγνοήσει τη δυτική πλευρά του κτηρίου. Και αυτή είναι η σωτηρία του Μακάριου. Ο Μακάριος βγαίνει από αυτή την τζαμόπορτα της δυτικής πλευράς. Διασχίζει τη μικρή αλέα και φτάνει στο πίσω πορτάκι του κήπου. Η διέξοδος είναι αφύλακτη. Ένα μικρό μονοπάτι οδηγεί μέσα από δέντρα και θάμνους προς το ποτάμι. Δύο αξιωματικοί της Προεδρικής Φρουράς και ο ανιψιός του Ανδρέας Νεοφύτου συνοδεύουν το Μακάριο. Κατεβαίνουν στην κήτη του ποταμού
Περνάνε στην απέναντι όχθη και βγαίνουν στον δρόμο. Τι σας είπε φεύγοντας? Τι μου είπε φεύγοντας? Ο τελευταίος μου διάλογος, εν πάση περιπτώσει, ήταν όταν πήρε το καλυμάφι του να το φορέσει. Του λέω αφήστε το. Μου λέει γιατί? Για να μην σας αναγνωρίσουν εύκολα. Είναι και αυτό ένα τμήμα, ας πούμε, ασφαλώς, της εξωτερικής σας εμφάνισης. Πήρε το επανοκαλύμαυχο, πήγε το ράσο και αυτά αφήστε τα. Πήρε τη ράβδο, αυτά αφήστε τα, του λέω και αυτό, διότι είναι τμήμα της προσωπικότητας σας σχεδόν έχουν γίνει, της αμφίεσης, του τρόπου που περπατάτε κλπ. Αυτά τα πράγματα θα έρθεις, και δεν τα πήρε, θα έρθεις μαζί μου, μου λέει. Του λέω όχι, προτιμώ να μείνω ώστε να σας δοθεί καιρός να απομακρυνθείτε εσείς, γιατί αν σας ακολουθήσω εγώ, τότε αναπόφευκτον είναι να φύγουν και όλοι από το Προεδρικό Μέγαρο, να ακολουθήσουν και εκείνοι, ήσαν τα Ελληνόπουλα του Καΐρου, καμιά τριανταριά, ήσαν το προσωπικό, μερικοί επισκέπτες που είχαν έρθει το πρωί, περίπου 80 άτομα. Αν μείνω μέσα θα τους συγκρατήσω. Την στιγμή αυτήν είναι η κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Είναι λίγο μετά τις 9 το πρωί. Το ραδιόφωνο μεταδίδει ήδη μηνύματα, θεωρώντας ως δεδομένη τη δολοφονία του Μακάριου. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως έχει διαφύγει. Και η μεγάλη περιπέτεια αρχίζει. Όταν έφυγε ο Μακάριος, ήταν θέμα μερικών λεπτών να μπουν οι πραξικοπηματίες μέσα και πραγματικά μπήκαν πυροβολώντας, χουλιάζοντας, φωνάζοντας κλπ. Και βρίζοντας, κατευθύνθηκαν προς εμάς. Καπνός και σκόνη, εν πάση περιπτώσει, έκρυβαν όλο το Προεδρικό Μέγαρο μέσα, δηλαδή η ορατότητα ήταν μικρή. Κατευθύνθηκαν κυρίως από τα κλάματα και τους παραγμούς και τις επικλήσεις βοήθειας των παιδιών και ήρθαν προς εμάς. Μας ανάγκασαν, βεβαίως με την απειλή των όπλων, να βγούμε όλοι σκυφτεί κάτω. Βγήκαμε έξω από το κτίριο του Προεδρικού και εξαπλώσαμε μπροστά στο Προεδρικό, στην άσφαλτο χάμω, αρκετή ώρα, πόσες ώρες δεν ξέρω, και μετά μας σήκωσαν και μας πήγαν λιγάκι πιο κάτω, τελικά μας έβγαλαν προς την έξοδο του Προεδρικού και μας έβαλαν μέσα σε έναν αλσίλιο. Πάρα πολλές ώρες είμαστε απάνω στην άσφαλτο, μάλιστα οι κοπέλες είχαν εγκάβματα από την επαφή του σώματός τους με την άσφαλτο. Οι πραξικοπηματίες μπήκαν μέσα, κατέλαβαν το Προεδρικό. Βέβαια δεν ξέρουμε τι γινότανε, αλλά καθώς είμαστε μπρούμητα χάμω, είδαμε τις πρώτες φλόγες να ζώνουν το Προεδρικό από την πλευρά της κουζίνας, από την ανατολική πλευρά, ενώ άρχισαν να καίγονται νωρίτερα. Είχε αρχίσει να καίγεται έναν καράς, καθώς και δέντρα γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο. Αρκετά κοντά στο Προεδρικό είναι και το σπίτι του Βάσου Λυσαρίδη. Ο παλιός ηρωικός αγωνιστής της ΕΟΚΑ και προσωπικός φίλος του Μακάριου τον έχει προειδοποιήσει για το πραξικόπημα και φυσικά ο ίδιος το αναμένει. Σε λίγα λεπτά ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί και οι πρώτοι κανονιοβολισμοί ενάντια στο Προεδρικό. Αντελήφθηκα ότι ήδη το πραξικόπημα είχε εκδηλωθεί. Βρισκόμουν εδώ μόνο με ένα από τους άντρες της συνοδείας μου, με την γριά την μητέρα μου και την υπηρεσία. Μαζέψαμε όσα όπλα ήσαν εδώ, γιατί είχαμε εδώ όπλα, διότι όπως είπα είχα την φρουρά μου. Αλλά η φρουρά μου εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο ένας, οι υπόλοιποι δεν ήσαν εδώ. Πήγα σε αυτό το σπίτι εδώ απέναντι, γιατί είχαμε πει να πάρει ο καθένας μας και από ένα πόστο, τουλάχιστον να πεθάνουμε λίγο, αν όχι ηρωικά, τουλάχιστον λίγο αξιοπρεπώς. Πρόθεση μου ήταν σε καμιά περίπτωση ότι δεν έπρεπε να πέσω ζωντανός στα χέρια του πραξικοπήματος. Εκείνη τη στιγμή ήρθε ο ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού, ο νοικιαστής μάλλον, και του είπε: καλά, εσύ πώς βρέθηκες εδώ, πώς μπόρεσες να φύγεις από το γραφείο σου και να έρθεις εδώ? Και μου είπε: μα δεν υπάρχει κανένας σε αυτόν τον δρόμο. Τότε μας δόθη η έμπνευση ή τέλος πάντων η πληροφορία πάνω στην οποία στηριχτήκαμε ότι μπορούσαμε να διαφύγουμε. Βάλαμε όλα τα όπλα και τις γυναίκες μέσα στο αυτοκίνητο και φύγαμε πράγματι προς την κατεύθυνση προς τη Λευκοσία. Την ώρα που φεύγαμε εμείς προς τη Λευκοσία, τα τάγκ ερχόντουσαν από τον παράλληλο δρόμο προς το Προεδρικό. Είχαν καθυστερήσει, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, λόγω του ότι υπήρχε κίνηση στροχέα, την οποία δεν είχαν λάβει υπόψη τους όταν έκαναν τους υπολογισμούς τους.
Φωτιές, συντρίμια, καταστροφή, σύγχυση στο προεδρικό μέγαρο. Οι πραξικοπηματίες ψάχνουν μανιωδώς σε κάθε γωνιά. Πιστεύουν ότι ο Μακάριος ή έχει σκοτωθεί ή είναι κάπου κρυμμένος εκεί μέσα και θέλουν να τον ανακαλύψουν. Ο Μακάριος έχει βέβαια διαφύγει από το Σωτήριο μονοπάτι πίσω από το προεδρικό. Μετά από περιπετειώδη διαδρομή θα φτάσει πρώτα στη Μονή Κίκου και ύστερα στην Πάφο, όπου θα απευθύνει το περίφημο μήνυμά του προς τον κυπριακό λαό από ένα βοηθητικό ραδιοσταθμό. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου. Ο Μακάριος κατάφερε να επικοινωνήσει με το δικό του, τον Μπομπό, με όλους όσους μπορούσαν να ακούσουν και μας είπε είμαι ζωντανός και να προσπαθήσετε να έρθετε σε επαφή με τον, με τον αντιπρόσωπο μας στα Ηνωμένα Έθνη, τον Ρωσίδη, για να αρχίσει η προσφυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ απάντησα στον Αρχιεπίσκοπο ότι εντάξει, σε ακούσαμε, θα γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά εκείνος όπως μου είπε δεν άκουε τη δική μου φωνή. Πράγματι καταφέραμε να έρθουμε σε μια επικοινωνία μέσω πρεσβειών με τον Ρωσίδη. Βγάλαμε φυλάδια την ίδια ώρα γιατί είχαμε έτοιμα τυπογραφία. Εμείς είμαστε κάπως προπαρασκευασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο. Προς τον λαό χτυπήσαμε τις καμπάνες των εκκλησιών για να πούμε ότι ο Μακάριος ζει. Με αυτόν τον τρόπο δώσαμε και το μήνυμα ότι ο Μακάριος ζει. Αλλά δυστυχώς το πραξικόπημα είχε ήδη εδρεωθεί από κάποια πλευρά και ο λαός δεν βγήκε στους δρόμους. Όπως ελπίζαμε να βγει στους δρόμους. Δεν υπήρξε κινητοποίηση λαού καθόλου. Όχι, υπήρξε μόνο κινητοποίηση της δικής μας πλευράς, κυρίως ένοπλη, αλλά και όσοι μπορούσε να γίνει αλλιώτικη, αλλά δεν υπήρξε τέτοιας μορφής κινητοποίησης που να μπορούσε πράγματι να σταθεί αντιμέτωπη με το πραξικόπημα. Λευκωσία, το μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο. Σύμβολο μιας μακραίωνης παράδοσης. Στις 15 Ιουλίου 1974 θα θελήσει να προβάλλει αντίσταση και θα δεχθεί την καταστροφική μανία των πραξικοπηματιών. Και κατέστρεψαν την πρόσωψη της Αρχιεπισκοπής, πήρε φωτιά το διαμέρισμα του Αρχιεπισκόπου, άλλοι χώροι, οι βυζαντινές εικόνες ετρυπήθηκαν, πίνακες κατεστράφηκαν και άλλα κοιμήλια βυζαντινά και σύγχρονα. Και κατελήφθη έπεσε η Αρχιεπισκοπή το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Και ενώ στην Κύπρο το δράμα του εμφύλιου σπαραγμού κορυφώνεται, μόλις την επομένη επιτρέπουν στις εφημερίδες της Αθήνας να αναγράψουν τα συμβάντα. Επρόσφατοι εξελίξεις στην Κύπρο αποτελούν εσωτερική υπόθεση ανεξαρτήτου κράτους, δηλώνει ο χουντικός υπουργός εξωτερικών Κυπραίος. Ψυχρά και ασχολίαστα δημοσιεύεται η είδηση για την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης των πραξικοπηματιών. Νέος πρόεδρος, ο Σαμψόν. Κυβερνητικός εκπρόσωπος ορίζεται ο δημοσιογράφος Σπύρος Παπαγεωργίου. Εσείς πότε προσχωρήσατε στους κινηματίες? Η εκδήλωση του πραξικοπηματος με βρήκε σε αυτόν ακριβώς τον χώρο που μιλάμε, στα γραφεία της Εστίας που ήμουν ανταποκριτής της. Είχα έρθει στην Αθήνα μία μέρα πιο πριν και επληροφορήθη από τα ραδιόφωνα, από τη Ρόδο, ότι το ΡΙΚ μεταδίδει εκδήλωση πραξικοπηματος γύρω στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουλίου. Στην Κύπρο κατέβηκα την Τρίτη, μία μέρα μετά το πραξικόπημα, με ειδική πτήση στην οποία, η οποία μετέφερε Έλληνες αξιωματικούς, σε ένα αεροδρόμιο της Λευκωσίας ρημαγμένο από τις βολές, διότι είχε γίνει κάποια μάχη εκεί για την κατάληψη του αεροδρομίου από δυνάμεις της ΕΛΔΙΚ, οι οποίες απόθυσαν και εξετόπισαν αστυνομικές δυνάμεις πιστές στην κυβέρνηση του Μακαρίου. Πριν φύγετε όμως είχατε κάποια επαφή με τον Ιωαννίδη? Πριν φύγω, όπως έγραψα το 1975 στα ιστορήματα μου στην Εστία και εξεδόθη στο βιβλίο «Ο Ατίλας πλήττει την Κύπρο», εκλήθη στο επιτελείο.
από όπου έφευγαν και οι αξιωματικοί για να πάρουν την ειδική αυτή πτήση. Στο επιτελείο ο Ιωαννίδης περιεστοιχίζεται από τρεις αξιωματικούς. Μου είπε ότι πρέπει να κατέβω και εγώ στην Κύπρο. Ρώτησα τι γίνεται στην Κύπρο. Ο Ιωαννίδης απήντησε ότι όλα βαίνουν καλώς. Ξεκαθαρίζουμε και με την Πάφο όπου έχει καταφύγει ο Μακάριος. Στην ερώτησή μου πώς αντιδρά η Τουρκία, απήντησε ο Ιωαννίδης ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας. Και μέχρι το Σάββατο θα γίνει κοινή σύσκεψη στην Αθήνα κυπριακής κυβερνήσεως, πραξικοπηματικής κυπριακής κυβερνήσεως και ελληνικής στρατιωτικής κυβερνήσεως. Αλλά μέχρι το Σάββατο βέβαια έγινε η εισβολή και τίποτε από αυτά δεν έγινε. Στην Κύπρο τώρα που φτάσατε, είπατε βρήκατε ένα αεροδρόμιο ρημαγμένο, μετά πήγατε στη Λευκοσία. Τι επαφές είχατε, πώς ήταν εκεί η κατάσταση? Μου ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο ότι ήδη προωρών υπήρξε διορισμός μου, χωρίς εγώ να έχω γνώση, ως διευθυντού του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών. Βεβαίως απεδέχτηκαν αυτή τη θέση, γιατί επίστευα και εγώ μαζί με τους συναγωνιστές μου ότι η Ελλάς, η αιωνία Ελλάς, όπως συνηθίζουμε να λέμε οι Κύπροι, τραβούσε προς την Ένωση. Δεν πέρασαν πολλές μέρες βέβαια και κατάλαβα ποια ήταν και αυτή η Ελλάς. Κύπρος, 16 Ιουλίου 1974. Ήτανε τρόμος, ήτανε φόβος, ήτανε απέχθεια και ήτανε αηδία προς το πραξικόπημα. Έγιναν πολλές κακοποιήσεις και δολοφονίες μακαριακών εκείνες τις μέρες. Έγιναν εκείνες τις μέρες, σκότωσαν εδώ στη Λευκοσία τον Μισαούλη, έναν στέλεχος του ΑΚΕΛ. Σκότωσαν εκεί στη Λάρνακα 4 μέλη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ που αγωνίζονταν εναντίον στο πραξικόπημα, όπως και σκότωσαν σε διάφορες άλλες περιοχές και δημοκρατικούς και αριστερούς και γενικότερα κάθε έναν που αντιστεκόταν στις ενέργειες τους. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ τραγική τότε. Να βλέπει κανείς τη Λευκοσία και το Προεδρικό να επιτίθενται τα τάγκς, οι στρατιώτες να επιτίθενται εναντίον πολιτών, οι πολίτες να έχουν αντίσταση εναντίον της εθνοφρουράς. Ήταν ένας διχασμός ανευπροηγουμένου. Πόσο κράτησε η δική σας ένοπλη αντίσταση? Δυο με τρεις μέρες. Στο Καϊμακλή τρεις μέρες περίπου, στη Λευκοσία μια μισή μέρα. Γιατί όπως είπα τα πυρομαχικά ήσαν πολύ περιορισμένα και δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει. Όμως είχε αρχίσει να μαζεύεται κόσμος στα ορεινά τμήματα και ιδίως στο Τρόοδος και μου είχε διαμηνηθεί ότι υπήρχε ήδη ένας αρκετά σημαντικός αριθμός στρατιωτών που είχαν λιποταχτήσει και αγωνιστών της ΕΟΚΑ, οι οποίοι ανέμεναν να πάω εκεί για να αναλάβουμε πλέον την ένοπλη αντιπραξικοπηματική δράση για να καταρρεύσει το πραξικόπημα. Και πράγματι είχαμε κάνει τα σχέδια με ποιον τρόπο θα μπορούσα να διαφύγω προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά εντωμεταξύ ήρθε η εισβολή και αυτά τα σχέδια εγκαταλείφθησαν. Υπήρξαν πολλές απώλειες από δική σας πλευράς? Υπήρξαν. Λευκοσία, Κύπρος, 17 Ιουλίου 1974. Επαγιώθη το καθεστώς στην Κύπρον, βεβαιώνουν πρωτοσέλιδα οι αθηναϊκές εφημερίδες. Ο Ιωαννίδης έχει επιτύχει αυτό που ήθελε. Του έχει βέβαια ξεφύγει ο Μακάριος, αλλά τίποτε δεν τον εμποδίζει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι η εξαγγελία της Ένωσης. Και εδώ ακριβώς υπάρχει το μεγάλο ερώτημα. Το πραξικόπημα εξεδηλώθη 15 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Μέχρι την επόμενη ημέρα είχε επικρατήσει σε όλη την Κύπρο. Την επόμενη λοιπόν ημέρα που επικράτησε σε ολόκληρη την Κύπρο και ήσαν κύριοι της καταστάσεως οι πραξικοπηματίες εδώ με την Χούντα των Αθηνών. Η Χούντα των Αθηνών. Γιατί δεν εκήρυξαν την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα? Γιατί δεν την εκήρυξαν την Δευτέρα αμέσως, έστω και αν υπήρχαν αιστείες αντιστάσεως, ώστε να έχουν κάποια δικαίωση ότι το έκαναν για έναν υψηλό σκοπό και ο υψηλός αυτός σκοπός τους κατέρευσε μέσα στην βαρβαρότητα της τουρκικής εισβολής. Δεν το έκανα Δευτέρα, δεν το έκανα Τρίτη, δεν το έκανα Τετάρτη, δεν το έκαναν Πέμπτη. Πέμπτη ο Σαμψόν, ο ψευδοπρόεδρος του πραξικοπήματος τότε της ψευδοπραξικοπηματικής κυβερνήσεως, έκανε δηλώσεις, είπε κάμποσα ψέματα σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη και όταν τον ρώτησα τι άλλαξε
στο πολιτικό πεδίο. Τίποτε δεν άλλαξε, λένε. Είπε, απλώς τα πρόσωπα άλλαξαν. Και ο διάλογος, ο ενδοκυπριακός για εξέβρεση λύσεως του Κυπριακού με τους Τούρκους θα συνεχιστεί. Η Ένωση είναι ουδής λόγος. Δεν ήταν ποτέ η πρόθεση τους να προωθήσουν την Ένωση. Απόδειξη είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι ενώ μιλούσαν στους νεαρούς Κυπρίους για την Ένωση και προσπαθούσαν να στρατολογήσουν διάφορους στις τάξεις της ΕΟΚΑΒ που βοήθησε το πραξικόπημα, στην πραγματικότητα έσπρωχναν τον Μακάριο να κάνει συμβιβασμούς και να δεχθεί προτάσεις τουρκικές για να κλείσει το κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ από τη μια πλευρά έλεγαν στους νέους της Κύπρου να στραφούν εναντίον του Μακαρίου διότι είναι ανθενωτικός και ότι έπρεπε να γίνει ένωση, εν ονόματι δηλαδή της ενώσεως έκαναν αντιμακαριακή πολιτική, στην πραγματικότητα προωθούσαν λύσεις άσχετες με την Ένωση, όπως ιστορικά αποδεικνύεται πέρα από πάσης αμφιβολίας. Δεν είχαν πρόθεση. Μπορεί μερικοί από αυτούς που έκαναν το πραξικόπημα να έβλεπαν το ενδεχόμενο διπλής ένωσης. Υπό την έννοια ότι αν η Τουρκία επενέβαινε, θα έβρισκαν την ευκαιρία για να γίνει η διπλή ένωση. Αλλά η Τουρκία από την ώρα που θα έμπαινε στην Κύπρο, θα δέχεται ποτέ διπλή ένωση, θα ήθελε να δημιουργήσει προγεφύρωμα για να καταλάβει κάποτε ολόκληρη την Κύπρο. Το σχέδιο ήταν να αναλάβουν την εξουσία και να προχωρήσουν αμέσως στην Ένωση. Αυτό δεν έγινε. Γιατί, κατά τη γνώμη σας? Δεν ξέρω πρώτα αν είναι σίγουρο ότι αυτό προέβλεπε το σχέδιο ή αν προέβλεπε μια μορφή διπλής ένωσης ή εάν υπήρχε καν σχέδιο. Αυτό δεν το ξέρω. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι δεν πέθανε ο Μακάριος είχε διαφοροποιήσει πλέον τα σχέδια και δεν μπορούσε να γίνει οτιδήποτε ζώντος του Μακαρίου που να μην είχε την έγκριση και την αποδοχή του Μακαρίου. Γι' αυτό πιστεύω ότι η εκδήλωση της Τουρκίας και η εισβολή της σε τόσο γρήγορο διάστημα ήταν για να προλάβει ακριβώς την πιθανότητα κατάρρευσης του πραξικοπήματος και την έλλειψη της δικαιολογίας να εισβάλλει. Γι' αυτό και δεν απεδέχθηκαν οι Τούρκοι την εισήγηση των Άγγλων για καθυστέρηση, για προσπάθεια να γίνουν κάποιες συνεννοήσεις και έθεσαν επιτακτικά το θέμα του χρόνου και βιάστηκαν για να κάνουν την εισβολή γιατί θεωρούσαν ότι ήταν μια ευκαιρία πάρα πολύ χρήσιμη και καλή για αυτούς. Το πραξικόπημα ήταν αυτό που ανέμενε η Τουρκία. Η Τουρκία ήταν έτοιμη για να εισβάλλει. Απόδειξε ότι εν τόσο λίγων ημερών εισέβαλε. Εισέβαλε με επιτυχία. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ο στρατός εδώ ήταν υπό διάλυση, διότι ασχολούνται με άλλα πράγματα παρά με το θέμα της ασφάλειας του τόπου. Ασχολούνται με την υπονόμευση της κυβέρνησης και του κράτους γενικά. Κύριε Παπαγεώργιου, εσείς όπως είπατε είσαστε πραξικοπηματίας, ο οποίος κάποια στιγμή αναγνώρισε ότι είχε κάνει κάποιο λάθος και παραιτήθηκε. Πέρασε ασφαλώς μετά καιρός. Είχατε μετέπειτα κάποια επαφή, κάποια συνάντηση με τον Μακάριο και τι είπατε σε αυτή τη συνάντηση? Είχα μια συνάντηση και μόνη με τον Μακάριο τον Σεπτέμβριο του 1976. Ένα χρόνο περίπου πριν από τον θάνατό του. Η συνάντηση αυτή υπήρξε μακρά. Έγινε στην Αρχιεπισκοπή, ημέρα Κυριακή, η οποία εκάλυψε πολλές πτυχές της πρόσφατης ιστορίας μας, αλλά και ειδικώς των γεγονότων του 1974. Ο Μακάριος ήταν πολύ φιλικός απέναντί μου. Εγώ είχα πάει με σκοπό να συλλέξω υλικό για τα βιβλία που έγραφα. Μου παρεχώρησε μέσω συνεργατών του υλικό που είχα ζητήσει και η κουβέντα επεξετάθησε σε αυτά τα γεγονότα που σας είπα. Διέκρινα μια απέραντη πίκρα στον Μακάριο
τόσο για εμάς τους αντιπάλους του, οι οποίοι δεν του αναγνωρίσαμε ποτέ ότι είτε ο καλός Έλλην και εμάχετο και αυτός για την Ένωση, αλλά εξέφρασε σε κάποια στιγμή και την πίκρα για τους οπαδούς του, οι οποίοι σε ένα πραξικόπημα που κράτησε και δεν κράτησε μια εβδομάδα, έσπευδαν ο ένας μετά τον άλλον υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι να εκδηλώσουν συμπαράσταση στο πραξικόπημα και να συστρατευθούν με το καθεστώς που δημιουργεί το... Με τους εχθρούς του. Ο Μακάριος μετά το πραξικόπημα ήταν ένας άνθρωπος βαθύτατα πληγωμένος, δεν είχε πια την αντοχή ούτε να καταδικάζει ούτε να μέμφεται κατηγορηματικά. Χρησιμοποιούσε ήπιους τόνους και για τους παλιούς εχθρούς του, στους οποίους αναγνώριζε ευθέως καλή πίστη και πατριωτισμό, και έλεγε ότι η Χούντα των Αθηνών μας κατέστρεψε και εσάς και εμάς και την Κύπρο. Βέβαια αποκατεστάθη η δημοκρατία στην Ελλάδα, αυτό μου το επανέλαβε, το είχε πει και σε δημόσιες ομιλίες του, αλλά αυτό έγινε αναλόμαση της Κύπρου. Κύπρος, Λευκωσία, 18 ολόκληρα χρόνια μετά. Η ώρα 0 διαχρονικά προεκτείνεται και το μεγάλο παράπονο παραμένει. Πώς να συγχωρέσει κανείς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σε μία ημέρα ανέτρεψαν την ιστορική πορεία αυτού του τόπου και κατέστρεψαν έναν ελληνισμό ο οποίος ήταν πιο Έλληνας από τον Έλληνα της Αθήνας. Πώς να τους συγχωρέσει αυτούς τους ανθρώπους αυτός ο λαός, ο πικραμένος, ο μαρτυρικός, ο οποίος και τώρα ακόμη βρίζεται.